Σημαντικές είναι οι αλλαγές στην αγορά κινήτων μετά τις οικονομικές εξελίξεις στη χώρα και την επιβολή των ελέγχων κεφαλαίου. Αρχικά, όπως ήταν αναμενόμενο, η αγορά πάγωσε γενικά με αποτέλεσμα να ακολουθήσουν τον ίδιο δρόμο και οι αγορές ακινήτων. Έχει παγώσει ολοκληρωτικά όλη η χώρα. Στα ακίνητα, οι πωλήσεις πλέον που γίνονται είναι μετρημένες στα δάχτυλα στην Αλεξανδρούπολη. Και τα προβλήματα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε πλέον είναι πάρα πολλά. Δηλαδή, τώρα δάνεια πλέον οι τράπεζες δεν δίνουν, έχουν σταματήσει με το capital control. Το πρόβλημα με τα capital controls είναι γενικό φαινόμενο σε όλη την Ελλάδα και σε όλα τα επαγγέλματα. Αλλά ιδίως οι κτηματομεσίδες και για τις αγορές ακινήτων, δυστυχώς ήταν ένας κόλαφος. Δυστυχώς δεν μπορούν να γίνουν αγοροπολισίες αυτή την περίοδο. Στην πορεία όμως τα πράγματα άλλαξαν και ήδη έχουν αρχίσει να κάνουν την εμφάνισή τους οι αγοραστές. Η αγορά άρχισε και κινείται πάρα πολύ. Έχουμε πάρα πολλούς υποψήφιους αγοραστές που υποδεικνύουν με ακίνητα και θέλουν να επενδύσουν και μάλιστα και από το εξωτερικό. Όπως ισχυρίζονται οι μεσίτες ακινήτων, οι επενδύσεις σε ακίνητα σε περίοδο οικονομικής κρίσης έχουν καλές μελλοντικές αποδόσεις. Πιστεύω ότι είναι το καλύτερο. Ήταν, είναι και θα είναι. Η καλύτερη επένδυση η αγορά ενός ακινήτου. Γιατί, αν θα δούμε, μιλάμε με τα ομόλογα, με το χρηματιστήριο, με τα αμοιβαία και οποιοδήποτε άλλο, έχουν χάσει όλα τα χρήματά τους. Με τα ακίνητα μπορεί να έχουμε μία μικρή πτώση τιμών, να έχουμε ένα 10-20% μία μικρή πτώση τιμών, αλλά εφόσον δεν τα διαθέσουμε να τα πουλήσουμε τα ακίνητα, τα νοικιάζουμε, παράδειγμα, έχουμε κάποια διαμέρισμα που τα νοικιάζουμε, θα παίρνουμε ένα στάνταρ εισόδημα και το οποίο εισόδημα αυτό κάποια στιγμή, αν θα πάμε το πουλήσουμε μετά το ακίνητο, μετά από μια πενταετία, εφταετία, δεκαετία που πιστεύω θα ανακάμψει, γιατί όλα παγκοσμίως τι έχουμε δει τα ακίνητα, έχουν την άνοδο, έχουν και την κάθοδο τιμών. Τώρα είμαστε στην κάθοδο τιμών. Κάποια στιγμή θα ανεβούν και θα κερδίσουν. Θα παίρνουν τόσα χρόνια τα ενίκια που είναι αυξημένα τα ενίκια πάλι, έχουν μια καλή απόδοση και θα τα χρήματά του θα τα αυξήσουν κατά πολύ όταν θα πάνε το πουλήσουν, το ρευστοποιήσουν σε 10-15 χρόνια. Υπάρχει και ο προβληματισμός του πόθεν έσχες, έντονος προβληματισμός, το πώς, γιατί πολλοί είναι αυτοί που έχουν τα χρήματά τους στο σπίτι ή σε άλλους λογαριασμούς. Υπάρχει και αυτός ο προβληματισμός, το οποίο δυστυχώς με την κατάσταση αυτή η κτηματαγορά έχει πέσει πάρα πολύ ως προς τις πωλήσεις, όχι ως προς τις τιμές. Οι δυσκολίες στη μεταφορά χρημάτων και γενικότερα οι αλλαγές στη λειτουργία του τραπεζικού συστήματος εμποδίζουν όμως και την αγοροπολισία των ακινήτων. Και πολλές άλλες συναλλαγές δεν μπορούν να γίνουν. Δηλαδή, π.χ. τώρα, παράδειγμα, εμείς είχαμε τώρα μία άλλη αγοροπολισία να γίνει, ο πολιτής ήταν από Αυστραλία, είναι στην Αυστραλία και θέλει να μεταφέρει τα χρήματά του στην Αυστραλία με το που θα γίνει η μεταβίβαση και το κράτος το απαγορεύει. Κατά συνέπεια, πάγωσε αυτή η μεταβίβαση και δεν θα ολοκληρωθεί ποτέ. Κανείς πολιτής δεν δέχεται να μεταβιβαστεί το ποσό στο λογαριασμό του και να το πάρει μετά από ένα χρόνο ή δύο χρόνια, γιατί μια αγοροπολισία της τάξης των 70.000 ευρώ, ναι, μας έχουν πει οι τράπεζες ότι μπορούμε να μεταβιβάσουμε από λογαριασμό σε λογαριασμό το ποσό, αλλά δεν θα μπορέσει να το χρησιμοποιήσει. Όλοι πουλάνε για κάποιο λόγο, γιατί έχουν κάποια ανάγκη. Δεν είναι μόνο αυτοί που χρωστάνε στην εφορία και μπορούν να τα τραβήξουν τα χρήματα ανεξάρτητα από το capital control. Οπότε υπάρχει ένας μεγάλος προβληματισμός των πολιτών στο να πουλήσουν τα ακίνητά τους. Με συνέπεια να υπάρχει μια διαστρεβλωμένη ουσιαστικά άποψη για την αξία των ακινήτων. Δηλαδή, η περίπτωση το να πουλήσει κάποιος και να έχει ανάγκη, γιατί χρωστάει στην εφορία, την ξέρουμε. Αλλά οι περισσότεροι θέλουν να πάρουν τα λεφτά τους για να κάνουν μια διαφορετική επένδυση από ότι σε ακίνητο ή ακόμη και σε ακίνητο. Υπάρχει μεγάλος προβληματισμός το πώς θα πάρω τα λεφτά μου, άρα δεν πουλάω, άρα από τα 100 που είχαμε για να πουλήσουμε, τώρα πουλάμε μόνο τα 20. Και τα 20 είναι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι ουσιαστικά δεν έχουν πρόβλημα και οι τιμές είναι ψηλά.